Ήθελα να σας ρωτήσω αν η ελληνική κυβέρνηση βλέπει ευθυγράμμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το Βερολίνο, κάτι που διαφαίνεται στο ζήτημα του χρέους, που όπως λέει η κυβέρνηση είναι εκτός συμφωνίας 16 Ιουλίου, και αν πιστεύει η ελληνική κυβέρνηση ότι πίσω από τις αξιώσεις και τα προσκόμματα που βάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκεται το ζήτημα του χρέους, για το οποίο και το Βερολίνο δεν θέλει να προχωρήσει σε απομείωσή του, σε λύση άμεσα. Και το δεύτερο ερώτημα, κύριε εκπρόσωπε, είναι αν φοβόσαστε σε ένα έκτακτο Eurogroup, αν και εφόσον αυτό καθοριστεί και προγραμματιστεί, αν η ελληνική πλευρά φοβάται ένα τελεσίγραφο των δανειστών. Δεν υπάρχουν σημεία, με βάση και όλα όσα συζητώνται και σήμερα, αλλά τις προηγούμενες μέρες και τις δηλώσεις των επίσημων ευρωπαϊκών θεσμών για τέτοιου τύπου πορεία. Η διάθεση, η διατυπωμένη διάθεση, είναι να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Όσον αφορά τα ζητήματα της σχέσης Γερμανίας χρέους Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι κάτι που απαντάται από τη Γερμανία. Κρατώ την έκφρασή σας, αν μου επιτρέπετε, ότι ξεκινούν από το απόγευμα ξανά οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε μία πρόοδο, διότι χθες διεκόπησαν οι συνομιλίες και με ευθύνη των δύο πλευρών, κυρίως όμως από την πλευρά την ελληνική. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική διπλωματία απέδωσε τουλάχιστον σήμερα το πρωί. Και το δεύτερο, το οποίο εξυφαίνεται ως ερμηνεία, είναι εφόσον ξεκινούμε πάλι σήμερα τις διαπραγματεύσεις το απόγευμα, την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε Eurogroup. Κοιτάξτε, η χθεσινή συζήτηση δεν διακόπη με την ευθύνη κάποιου και κυρίως την ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Η χθεσινή συζήτηση διακόπηκε ούτως ώστε να πάρουν οδηγίες οι επικεφαλείς των θεσμών από τους δικούς τους επικεφαλείς, προκειμένου να δουν πώς θα χειριστούν παρακάτω τα ζητήματα, με δεδομένο ότι σε ένα επίπεδο τεχνικών κλιμακίων αλλά και επίπεδου των επικεφαλείς που ήταν η χθεσινή συζήτηση, είχε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο που οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν από τους επικεφαλείς τους. Σήμερα λοιπόν επίσης δεν συνεχίζεται η διαπραγμάτευση, νομίζω ότι ήμουν σαφής. Εάν χρειαστούν διευκρινήσεις πάνω στην ελληνική πρόταση, είτε σε νομικό, οικονομικό επίπεδο κλπ, βεβαίως θα συνεχίσουμε στη βάση όμως τεχνικών κλιμακίων, που σημαίνει επεξεργασία πρότασης και όχι άλλου τύπου αποφάσεις. Τεχνικών κλιμακίων σήμερα. Είπα ότι αν αυτό σημαίνει η διαδικασία, δηλαδή η συζήτηση πάνω στα τεχνικά κλιμάκια, και με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Τούσκου αλλά και τα θετικά μηνύματα που έρχονται από τη μεριά των ευρωπαϊκών ηγεσιών, αν την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε Eurogroup. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καθοριστεί με συγκεκριμένη ημερομηνία τις επόμενες μέρες το Eurogroup. Έχουμε όλους τους λόγους να είμαστε σίγουροι, να πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα συγκληθεί το Eurogroup. Τσικρίκα από Αλφα, κύριε εκπρόσωπε, αν το δουν του στυλώσει τα πόδια του, όπως λέμε, ποια είναι η λύση? Κυκλοφορούν συνεχώς σενάρια ότι ενδεχομένως να καταφύγετε ξανά στον ελληνικό λαό, είτε μέσω εκλογών, είτε μέσω δημοψηφίσματος. Αντιλαμβάνεστε ότι σε συζητήσεις σενάριων δεν θα απαντήσω. Εμείς είμαστε πεισμένοι ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί και η ελληνική οικονομία θα πάρει το δρόμο της ανάπτυξης και θα βγούμε από αυτό το στενό σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα συμβεί. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι θα συμβεί αυτό που σας περιγράφω, και σε υποθετικά σενάρια φυσικά δεν θα σας απαντήσω. Εγώ θέλω να σταθώ καταρχήν, επειδή ακούγεται πολύ έντονα ο ανασχηματισμός. Μάλιστα για μετά το Πάσχα. Δεν μιλάω για οικουμενική, μιλάω για ανασχηματισμό. Αν θα προκύψει λοιπόν ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι, ποια μέρα θα κατατεθεί το ασφαλιστικό στη Βουλή? Θα κατατεθεί. Συγγνώμη, όχι να κατατεθεί, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
ποια μέρα. Αυτό θα το αποφασίσει το πρόγραμμα της Βουλής, δεν το αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Αμέσως μετά τις γιορτές, προφανώς η διάσκεψη των Προέδρων θα βγάλει και το πρόγραμμα, η διαδικασία θα συνεχιστεί, όπως ξέρετε, χωρίς να περιορίζεται, με όσο το δυνατόν περισσότερους χρόνους και διαδικασίες, ώστε η συζήτηση να είναι διευρυμένη και ουσιαστική. Τι άλλο με ρωτήσατε? Ανασχηματισμός, αντιλαμβάνεστε ότι δεν επικείται τέτοιο ζήτημα. Έχει δηλώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, το έχει πει νομίζω στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει ανακοινωθεί δημοσίως, ότι όλοι κρινόμαστε και σε ένα χρονικό διάστημα θα κριθούν οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, όποτε εκείνος κρίνει, θα περάσει σε ανασχηματισμό. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπήρξαν προηγούμενες ενημερώσεις που κάνατε σε πολιτικούς συντάκτες και εκεί, απαντώντας σε σενάρια ή εκλογολογίας, είπατε ότι η κυβέρνηση έχει ορίζοντα τετραετίας και δεν υπάρχει θέμα προώρων εκλογών ή δημοψηφίσματος, νομίζω σχετικά πρόσφατα. Τι είναι αυτό που τώρα σας εμποδίζει να κάνετε μια ίδια κατηγορηματική διατύπωση, αποκλείοντας το σενάριο εκλογών ή δημοψηφίσματος? Νομίζω ότι ήμουν αρκετά κατηγορηματική όταν είπα ότι είμαστε πεισμένοι ότι θα προχωρήσει αξιολόγηση. Και επομένως η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να σκεφτεί τέτοια σενάρια, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή προσφάτως, το Σεπτέμβριο, εξελέγει με ορίζοντα τετραετίας. Νομίζω ότι ήμουν ακριβώς. Πολύ σαφής. Αν θέλετε την ίδια διατύπωση, μόλις την έκανα. Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να διατυπώσω είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια εκτίμηση στην ελληνική πλευρά για απόσταση μεταξύ των θεσμών. Από τη μια, δηλαδή, οι Ευρωπαίοι που φαίνονται να συμμερίζονται και στη βάση των στοιχείων της Eurostat τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να υλοποιήσει τη συμφωνία, και από την άλλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με πιο σκληρή στάση. Το γεγονός ότι χτες ο πρόεδρος του Eurogroup ακύρωσε αυτή την συνεδρία του Eurogroup, μήπως δείχνει ότι η απόσταση που χωρίζει τους Ευρωπαίους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πιο μικρή από αυτή που χωρίζει εμάς με τους θεσμούς? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Αυτό που μπορώ όμως να σας απαντήσω με βεβαιότητα είναι ότι με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είμαστε πιο κοντά και στις προηγούμενες συζητήσεις των προηγουμένων ημερών. Όμως, όπως ξέρετε, οι Ευρωπαίοι ζητάνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι στο πρόγραμμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει τα ζητήματα χρέους προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και βεβαίως προς εμάς μέτρα που, όπως σας περιέγραψα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή η συζήτησή τους. Αυτό είναι πραγματικά μια αντίθεση, διαφαίνεται μια διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία νομίζω ότι έχει ιστορική ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει. Ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα το εξής. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι ξαναρωτήσατε. Ναι. Να κάνουμε ένα κύκλο. Σας διαβάζω μία φράση από την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Δεν μπορούμε να πάμε πέρα από αυτά που προτείνουμε, και αυτό είναι το όριο της συμφωνίας. Αν υπάρξει αδιαλαξία από την πλευρά των θεσμών, ποια θα είναι η κατάληξη, αφού δεν μπορούμε να πάμε πέρα από αυτό το όριο? Επαναλαμβάνω, εδώ όλα δείχνουν ότι η διάθεση όλων των θεσμών είναι να προχωρήσουμε προς το συμφέρον όχι μόνο του ελληνικού λαού, της ελληνικής οικονομίας, αλλά προς το συμφέρον όλων να ολοκληρωθεί γρήγορα η αξιολόγηση. Και είμαστε πεισμένοι ότι αυτά τα οποία λέγονται και διατυπώνονται και επισήμως αποτυπώνουν αυτή τη διάθεση. Επομένως, αυτό είναι μια υπόθεση στην οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει απάντηση. Κύριε εκπρόσωπε, από την δήλωση τη σημερινή και του Τούσκ αλλά και του Σόιμπλε κάνουν λόγο ότι υπάρχει ακόμη δρόμος που πρέπει να διανυθεί μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών. Σημαίνει αυτό ότι μπορεί να υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση? Το εξετάζει η κυβέρνηση και πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει, με δεδομένο ότι, όπως έχετε πει, πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση γιατί υπάρχει κόστος για την ελληνική οικονομία? Όπως είπα και στην εισήγησή μου, ο Πρωθυπουργός και στη συνομιλία του σήμερα με τον κύριο Τούσκ ήταν σαφής ότι θα ζητηθεί η Σύνοδος Κορυφής, εφόσον βεβαίως δεν οριστεί η Eurogroup. Εφόσον οριστεί η Eurogroup, είμαστε εδώ διατεθειμένοι να συζητήσουμε και να συμπλησιάσουμε με όλες τις δυνατές εξηγήσεις που πρέπει να δοθούν από την πλευρά μας,
αλλά και την αναγνώριση όλων των βημάτων που έχει κάνει έγκαιρα και αποτελεσματικά η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα, προκειμένου αυτή η αξιολόγηση να γίνει γρήγορα και επιτυχώς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας σχετικά με όλα τα σενάρια τα οποία ακούγονται σε σχέση με τον κύριο Τσακαλώτο. Υπάρχει θέμα μεταξύ της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών? Κανένα θέμα δεν υπάρχει μεταξύ του κυρίου Τσακαλώτου, Υπουργείου Οικονομικών και της ελληνικής κυβέρνησης. Κυρία Γεροβασίλη, η ελληνική οικονομία μέχρι πόσο αντέχει όμως για να βγάλει πέρα με τις δανειακές υποχρεώσεις, τις ταμιακές υποχρεώσεις? Η ελληνική οικονομία, αν εννοείται πόσο αντέχει, αν άντεχε η ελληνική οικονομία, δεν θα ήμασταν σε αυτή την περίοδο την οποία συζητάμε, που να συζητάμε συμφωνίες, μνημόνια κλπ. Επομένως, θέλετε να θέσετε κάπως αλλιώς το ερώτημά σας? Εννοώ, αν τα ταμιακά μας διαθέσιμα, μέχρι πότε μας φτάνουν? Δεν αυτό υπάρχει εννοώ. Θέμα ταμιακών διαθέσιμων, δεν υπάρχει καμία ανασφάλεια περί αυτού. Έχουμε ολοκληρώσει. Είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού να καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης το προσεχές διάστημα, ειδικά στην περίπτωση όπου από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή του Κουαρτέτου υπάρξει επιμονή στις αξιώσεις? Δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στην ελληνική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ.